με προδιαγραφές για χωρητικότητα 6 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Το φράγμα Βαλσαμιώτη που πέρασε από 40 κύματα μέχρι ότου ολοκληρωθεί παραμένει 5 χρόνια μετά τα εγγένειά του μη λειτουργικό. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις υποδείξεις εμπειρογνωμόνων, λειτουργεί μόλις το 20% της δυνατότητάς του. Το φράγμα όταν εγγενιάστηκε δεν είχε δοκιμαστεί πριν καθόλου. Δηλαδή πρώτα εγγενιάστηκε και στη συνέχεια γέμισε. Όταν λοιπόν γέμισε, αναδείχθηκε το πρόβλημα, που υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες διαρροές της τάξης των 700 κυβικών μέτρων την ώρα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, το οποίο είναι εκτός κάθε προδιαγραφής. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης αποφάσισε να μην αποδεχτεί τη λειτουργία ή χρήση του φράγματος Βαλσαμιώτη, αν αυτό δεν καταστεί πλήρως λειτουργικό, ασφαλές και σύμφωνο με τις ισχύουσες προδιαγραφές και των προβλεπομένων από την έγκριση κανονισμού ασφάλειας Διοικητική Αρχή Φραγμάτων. Νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη απόφαση. Ήταν στη λογική ότι δεν μπορούμε να παραλάβουμε κάτι το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα, διαπιστωμένα προβλήματα. Λαμβάνοντας υπόψη του τις συνεχείς διαρροές και τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζει το φράγμα, ο ΟΑΚ στρέφεται σε 11 μέσα κατά της βεβαίωσης περαίωσης που εκδόθηκε. Θα το κρατήσουμε το φράγμα σε μια στάθμη όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές και βάσει της συμπρογνωμοσύνης ενός εγνωσμένου κύριου καθηγητή, ο οποίος έχει αναλάβει την συγκεκριμένη δουλειά. Και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι κακώς γίνεται η τυπική διαδικασία της βεβαίωσης περαίωσης και της παραλαβής και προτιθέμεθα να ασκήσουμε ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων αυτών τους ώστε να αναπαινθούν. Από την ημέρα της λειτουργίας του το 2014 μέχρι και το 2016 οι διαρροές νερού ανά ώρα στο φράγμα Βαλσαμιώτη έφταναν τα 700 κυβικά μέτρα νερού, αριθμός που μειώθηκε στα 350 κυβικά μετά τις παρεμβάσεις που δέχτηκε. Παραμένει ωστόσο προβληματικό με την διοίκηση του ΟΑΚ να ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρέμβει άμεσα. Ένας κόσμος γεμάτος ταχύτητα και ευκολία στις τραπεζικές σας συναλλαγές. Pancreta Online. Μπες τώρα στο www.pancretabank.gr ή κατέβασε το app. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Δείτε σε πολύ λίγο από τώρα στο Σκαμνί 47χρονος κριτικός για τον θανάσιμο τραυματισμό οικοδόμου. Αναβίωσε μετά από 7,5 χρόνια η υπόθεση που είχε συγκλονίσει το τυμπάκι. Και ακόμη, παράταση εφαρμογής της υπουργικής απόφασης για τα ταμιακά διαθέσιμα των ΟΤΑ. Θα συνεχίσουμε το δελτίο μας όμως με ένα θέμα που μας έρχεται από το Ρέθυμνο. Τρέχουν λοιπόν οι διαδικασίες για να μπει τέλος στη λειψιδρία στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Δήμος και Περιφερειακή Ενότητα αναμένουν κονδύλι 25 εκατομμυρίων για την κατασκευή και λειτουργία διηλυστηρίου, ώστε οι Δήμοι Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου να υδρεύονται από τα νερά του φράγματος των ποταμών Αμαρίου. Παράλληλα, η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου εγκαθιστά σύστημα τηλεμετρίας για να εντοπίζονται εγκαίρως βλάβες και διαρροές. Παραπάνω από ευχάριστα είναι τα υδρολογικά δεδομένα από το φράγμα των ποταμών Αμαρίου, αφού θα μπορούσε να αποδίδει ακόμα και 45.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα για να ξεδιψάσει όχι μόνο ο Δήμος Ρεθύμνου αλλά και ο Δήμος Μυλοποτάμου, ο δεύτερος σε πληθυσμό της Περιφερειακής Ενότητας. Ακόμα και σήμερα που δεν υπάρχει διηλυστήριο, έχει εγκατασταθεί προσωρινά ένα κινητό διηλυστήριο που εξυπηρετεί την κατάσταση. Προβλέπεται να είναι βασική πηγή ύδρευσης, γιατί φανταστείτε ότι θα έχει περίπου 45.000 κυβικά ημερησίως να δίδει. Βέβαια θα δίνει νερό στο Ρέθυμνο και στο Μυλοπόταμο. Δήμος και Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συνεργάζονται για το έργο του μεγάλου διηλυστηρίου στο Γιαννούδι με προϋπολογισμό 25 εκατομμυρίων ευρώ για να λυθεί το πρόβλημα της λειψιδρίας στο Ρέθυμνο σε περίπτωση που εκ νέου μειωθούν οι βροχοπτώσεις μέσα στα επόμενα χρόνια. Ξεκίνησε έτσι αυτή η διαδικασία και τα 25 εκατομμύρια και το μεγάλο διηλυστήριο θα γίνει πλέον στο Δήμο μας για να μην ξαναπούμε το νερό να ανάγει. Αν και φέτος ο Θεός μας λυπηθεί και πάει καλά. 25 κοντά. Αυτά χρηματοδοτείται από το Φιλόδημος και επειδή δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί Δήμος, έρχονται από την περιφέρεια, ναι, μέσω της περιφέρειας, δεν είναι χρήματα της περιφέρειας. Παράλληλα, η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμυρίων ευρώ φροντίζει για την εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας που ανά πάσα στιγμή θα εντοπίζει διαρροές για την γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση των διαρροών στο δίκτυο της υπηρεσίας. Πιστεύουμε ότι εφόσον τελειώσει, τα προβλήματα αυτά θα εντοπίζονται άμεσα και θα λύνονται πολύ πιο εύκολα. Είμαστε ήδη στη διαδικασία εκτέλεσης και πάει και πολύ καλά. Τέλος, άκρως ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία τόσο για την πλήρωση της λίμνης του Κουρνά, που το περασμένο καλοκαίρι η στάθμη της είχε υποχωρήσει επικίνδυνα, αλλά και για τις πηγές Αργυρούπολης. Πηγές Αργυρούπολης
πάνε πολύ καλά. Περίπου για το ρύθμινο είναι 10 με 11.000 ειδικά ημερησίως σε αυτή την περίοδο. Η λίμνη του Κουρνά έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι στα καλύτερα επίπεδα που υπάρχει.